Μητσοτάκης, υπέγραψε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση για να παίρνουμε ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που φτιάχνει η Αίγυπτος στη Σαχάρα. Καλά. Έτσι επιτρέπεται. Δηλαδή με συγχωρείς, θα εισάγουμε από την Αίγυπτο ρεύμα και θα κλείσουμε τις ελληνικές μονάδες. Κύριε Γιώργο, με συγχωρείτε, τι είναι αυτό το πράγμα, πέτω το Μητσοτάκη. Επειδή η δύναμη αυτού του δελτίου που έχετε καταλάβει είναι η διαφορετική άποψη, γι' αυτό, Αντρέα μου, σε βλέπουν 700.000 Έλληνες, να σας πω ότι δεν θα κλάψουμε για τον Μητυλινέο, δεν θα πάτε τη γραβάτα να σκουπίσουμε το δάκρυ. Γιατί ο Μητυλινέος σήμερα διαμαρτύρεται επειδή είναι το αγαπημένο παιδί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ο Περιστέρης. Ο Μητυλινέος ήταν το αγαπημένο παιδί επί ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν μιλούσε, γιατί αυτά τα έβλεπε. Τότε δεν μιλούσε, γιατί ο Μητυλινέος αλώνιζε στη ΔΕΗ. Τα ξέρει ο πρώτος γενοκλήτης και δεν θα πάρει θέση. Αλώνιζε. Και εν μέση δίκης, που ήταν κατηγορούμενος για δωροδοκία του διοικητή της ΔΕΗ, άλλαξε τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω δίκης. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Άλλαξε τον ποινικό κώδικα προκειμένου να του κάνει το κακούργημα πλημέλημα και να παραγραφεί. Σωστά. Αυτά τα έκανε ο κ. Μητυλινέος. Δεν θα κλάψουμε. Πάμε όμως τώρα επί της ουσίας. Γιατί θα κατηγορηθούμε ότι είμαστε φίλοι της πολιτικής του Κυριάκου Βελόπουλου? Δεν πειράζει, ας κατηγορηθώ. Όταν μιλούσε ο Βελόπουλος και ούρλιαζε την εκπομπή του, τον άκουγα κόντρα και ρήξη. Αποθηκεύτε πετρέλαιο, αποθηκεύτε φυσικό αέριο. Είστε κλιματίες, όταν είχε 20 δολάρια το πετρέλαιο. Και εγώ ρωτώ, βρε Αντρέα Καψαμπέλη, γιατί δεν το έκαναν? Δεν αγαπάνε την πατρίδα? Δεν είχαμε χώρους να αποθηκεύσουμε τα καύσιμα? Γιατί το άφησαν και πήγε 200 δολάρια. Θα πάει 300 επίσημες εκθέσεις. Και εγώ ρωτώ, γιατί το άφησαν? Ποιοι κερδίζουν από αυτές τις αγοροπολισίες? Και είπε ο κύριος πρόεδρος προηγουμένου για εγκληματικό λάθος του πρωθυπουργού. Κύριε πρόεδρε, είναι εγκληματικό λάθος ή εγκληματική σκοπιμότητα? Έτσι. Προκειμένου να ευνοήσει η κυβέρνηση τον εκλεκτό της σήμερα, τότε Μητυλινέος, σήμερα Περιστέρης, για να καταστήσει αναγκαία στην κοινωνία μας τις ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα. Να όμως που έρχεται η ανάγκη, αλλά να σας πω κάτι. Σήμερα στην πολυκατοικία μια γιαγιά 72 χρονών υποθύμησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήρε το φάκελο με το καθαριστικό στο χέρι της και έτρεμε το χέρι της. Δεν μπορούσε να το ανοίξει. Πήρε δύο χαπάκια να συνέφτει για να το ανοίξει και να δει ότι το τετράγωνο της ήρθε 930 ευρώ και η σύνταξή της είναι 415. Καταλάβατε, για αυτά τα νοικοκυριά δεν θα μιλήσει κανένας. Για το σπίτι του Μητσοτάκη και των ομοίων του δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν πακέτα 500 ευρώ, θα πληρώσουν οι ΔΕΗ. Να δούμε τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, να θυμηθούμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να το δούμε. Wir schließen alle unsere Kohlebergwerke im nördlichen Griechenland. Früher noch als Deutschland. Ein Teil des Gängiges. Jetzt müssen die Menschen eine andere Beschäftigung finden. Und natürlich werden deutsche Unternehmen profitieren. Όπου μας είχε πει να το ξαναδούμε για να το θυμηθούμε πολύ καλά. Τρία πράγματα είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, το ένα χειρότερο από το άλλο. Για να το δούμε πάλι. Wir schließen alle unsere Kohlebergwerke im nördlichen Griechenland. Früher noch als Deutschland. Than Germany is. Ein Teil des Gängiges. Jetzt müssen die Menschen eine andere Beschäftigung finden. Und natürlich werden deutsche Unternehmen profitieren. Κλείνουμε, λέει, τα αγροκολυχεία στην Ελλάδα. Το βλέπουμε τώρα το έγκλημα. Εγώ το είπα την άλλη φορά, κύριε Αδαμή, είναι εθνικό έγκλημα. Αυτό που αποδεικνύεται τώρα. Δεύτερον, θα αποκαλυφθούν οι γερμανικές εταιρείες. Και το τρίτο, το οποίο θέλω να σταθούμε ξανά, είναι αυτό το οποίο είχε πει ο Μητσοτάκης, ότι θα βρουν οι άνθρωποι εκεί να κάνουν κάτι άλλο. Τι άλλο κάνουν εκεί οι άνθρωποι? Για πείτε μας. Απολύτως τίποτα, ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν. Έχουν ήδη ξεκινήσει την μετανάστευση. Διότι από την ημέρα που συνέβη αυτό, έχουμε περισσότερες από 3.500 θέσεις εργασίας που έχουν καθεί. Προφανώς θα δημιουργούν θέσεις στις γερμανικές εταιρείες, όπως έχει πει. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ απλό. Η χώρα όπου εγκαταλείπει το εθνικό της, ειδικά ενεργειακό καύσιμο, και θα εισάγει ή θα είναι εξαρτημένη από τις ορέξεις του Πούτιν, νομίζω ότι εκτός από εξυπηρέτηση συμφερόντων, που είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να το κρύψει.
αντίληψη. Γιατί οι συμφωνίες μας και οι υποχρεώσεις μας είναι μετά το 50 σε σχέση με το αποτύπωμά μας. Αν τι άλλο, εκτός από εθνικό έγκλημα, είναι και μια καθαρά, ξεκάθαρη εξυπηρέτηση των συμφερόντων. Τι θα γίνει με την περίπτωση όταν θα υπάρχει τεράστια ζήτηση? Δεν είναι εύκολο πράγμα να ανοίγεις και να κλείνεις τα ορυχεία. Δεν είναι ο διακόπτης που πατάει κανείς και έρχεται το ρεύμα, ανάβει η λάμπα ή το φιλίνι το διακόπτη και σβήνει η λάμπα. Για να δουλέψει ένα ορυχείο πρέπει να υπάρχει τεράστια προετοιμασία, πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι καταρχήν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ορυχεία και τους σταθμούς. Κάτι για το οποίο αυτή την ώρα δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν γίνεται γιατί δεν κάνουμε προσλήψεις, διώχνουμε τον κόσμο. Γιατί θα βάλουμε φωτοβολταϊκά ή αιωλικά πάρκα από την επικράτεια και όταν θα έρθει το πρόβλημα, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε. Wir schließen alle unsere Kohlebergwerke im nördlichen Griechenland. Früher noch als Deutschland. Ein Teil des Gängiges. Jetzt müssen die Menschen eine andere Beschäftigung finden. Und natürlich werden deutsche Unternehmen profitieren. Θέλω να καταλάβουμε, να μας εξηγήσετε, κύριε Πρόεδρε, όλο αυτό τώρα που συμβαίνει έρχεται και επιβαρύνει την τσέπη των καταναλωτών, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος δηλαδή κινδυνεύει ή να χρειαστεί, το έλεγε και ο Άρης Πύρος προηγουμένως, να πληρώσει πανάκριβο ρεύμα ή να μην έχει καν ρεύμα να ζεσταθεί, να μην μπορεί δηλαδή να το βγάλει πέρα το χειμώνα και βεβαίως να αυξηθούν και τα προϊόντα, οι τιμές των προϊόντων και να πάψουν και να κλείσουν επιχειρήσεις. Να κλείσουν επιχειρήσεις και να πάψουν να είναι όσο είναι ανταγωνιστικά. Ένα ντόμινο. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε αποκοπές ρεύματος λόγω οφειλών, γιατί όσοι παίρνουν σήμερα το λογαριασμό έχουν την αίσθηση ότι αγοράσανε οι ίδιοι τη ΔΕΗ. Για τέτοια νούμερα μιλάμε, για τέτοιες μεγάλες αυξήσεις μιλάμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του ρεύματος, και αυτή δεν θα σταματήσει. Έρχονται τι μας λέτε δύο λεφτά, κύριε Αδαμίδη, γιατί εσείς τα προσπερνάτε λίγο γρήγορα, αλλά ο κόσμος πρέπει να τα ακούει. Μας λέτε ότι το επόμενο διάστημα έρχονται μαζικές διακοπές ρεύματος στον κόσμο, θα κόβουν το ρεύμα στον κόσμο, επειδή δεν θα έχει να πληρώσει. Από τη στιγμή που δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθεται σε αυτή την υποχρέωσή του εντός εισαγωγικών, με την έννοια του ότι τι να κάνει, να μην καταναλώσει. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή πολύ ευτυχώς ότι πληρώνουμε μετά την κατανάλωση και έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Δεν ξέρω πόσο βαρύς θα είναι το χειμώνας. Άμα χρειαστεί να ανάψει κανείς και λίγο περισσότερο ένα θερμαντικό, καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός θα έρθει πολύ πιο δυσκολμένος. Ξέρουμε αυτή την φαινίδα των αυξήσεων που υπάρχουν στο ρεύμα. Άμα δεν πληρώνονται όλες οι εταιρείες οι οποίες είναι οι ιδιωτικοί πάροχοι, δίνουν εντολή αποδοχής, ο διαχειριστής δικτύου είναι υποχρεωμένος να κόβει. Άρα ή θα πεθάνουμε από το κρύο, κύριε Αδαμίδη, ή θα πεθάνουμε από το κρύο, ή θα μας κόβουν το ρεύμα επειδή δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Ή από την πείνα. Απλό, μου επιτρέπετε κάτι παρακαλώ πολύ. Οι πραγματικές αυξήσεις, και θέλω να με επιβεβαιώσει ή να με διαψεύσει ο κ. Αδαμίδης, οι πραγματικές αυξήσεις της ΔΕΗ δεν έχουν έρθει ακόμα. Όχι. Η αύξηση του κεφαλαίου για τους ιδιώτες που θα συμμετέχουν γίνεται τώρα. Σε ιδιώτες δεν έχει περάσει. Αυτές οι αυξήσεις που έρχονται τώρα τι? Αυτές είναι οι υπάρχουσες εξαιτίας του πανάκριβου πετρελαίου αερίου και του πλησίματος των μονάδων που